Μια μεγάλη συνάντηση μάγων έγινε το πρωί του Σαββάτου σε έναν μαγικό χώρο. Ο καβαλιώτης μάγος Μέρλιν υποδέχτηκε στο χώρο του μάγους και ταχυδακτυλουργούς από ολόκληρη την Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί τη μοναδική Ακαδημία Μάγων στην Καβάλα και μία από τις λίγες στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ ωραίο meeting που έχουμε εδώ πέρα. Είμαστε υπερήφανοι για την Ακαδημία Ταχυδακτυλουργών που έχουμε στην Καβάλα, που είναι δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό για εμάς τους μάγους. Και σήμερα τυχαίνει να έχουμε μαζί μας 2-3 ταχυδακτυλουργούς καταξιωμένους. Ανάμεσα στους μάγους που βρέθηκαν στη συνάντηση και ο γυρεότερος εν ενεργεία ταχυδακτυλουργός Παρασκευάς, ο οποίος είναι 89 ετών και ακόμη εργάζεται. Ο ταχυδακτυλουργός Παρασκευάς θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα. Ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα μάτια μας κοιτούσε στα χωριά που πηγαίναμε να παραστήσουμε και όλοι μας νομίζαν ευτυχοί. Οι σκέψεις μας πολλές φορές αλλού πετούσε. Το ρόλο μας όμως και το πρόγραμμα έπρεπε να το βγάλουμε με ψυχή. Γελοί γινόσταν πολλές φορές για να διασκεδάσουμε. Αυτό το ρόλο παίζαμε στη ζωή από το βράδυ ως το πρωί και η σφαίρα όσο γυρίζει, αλλού ο κόσμος μαχαιροκροτά και αλλού μας φυρίζει. Κανείς τον πόνο μας δεν τον γνωρίζει, ούτε το αληθινό μας δράμα, για αυτούς αξίζει ένα πράγμα. Το ότι βρισκόμαστε εκεί πάνω στην ξύλινη σκηνή, παλιάτσος θεατρίνος. Και λέω του γιατρό, γιατρέ, εσύ ξέρεις ότι εγώ δεν βλέπω και θα με κάνεις εγχείρηση. Εγώ όμως δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις. Μπορεί να μην βλέπεις και να με βγάλεις τα μάτια. Και ο μου λέει τρελός. Μου λέει όχι, δεν είμαι τρελός. Θα σε κάνω ένα τεστ, λέω. Εδώ τι έχει, λέω. Διάφορα σχήματα μου λέει ασπρόμαυρα, τα βλέπετε. Αυτό με λέει ο γιατρός. Δεν βλέπεις, γιατρέ, του λέω. Δεν είναι ασπρόμαυρα. Ορίστε, λέω. Είναι διάφορες φωτογραφίες. Ο γιατρός, τι είναι, φωτογραφίες, με λέει, λάθος κάνεις, του λέω. Δεν έχει τίποτα. Είναι σημειωματάριο που γράφω τηλέφωνο. Να, άδειο από εδώ, άδειο και από εδώ. Ορίστε, λέω. Το παρόν στο ραντεβού έδωσε και ο παγκοσμίου φήμης ξανθός μάγος. Μαζευθήκαμε όλοι μαζί, γιατί είχαμε χρόνια να ειδωθούμε. Άλλος παλιός, άλλος καινούριος. Είναι φίλος μας ο Γιώργος, ήρθαμε να το δούμε. Και να θυμηθούμε και παλιές αναμνήσεις. Ναι. Θέλω να βάλετε μέσα στο μυαλό σας ένα όνομα, όποιο θέλετε εσείς. Με το πείτε σε κανένα, το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Βάλατε? Ναι. Ωραία. Εγώ εδώ στο blog θα γράψω το όνομα που βάλετε στο μυαλό. Ωραία. Δεν το έγραψα όλο, έγραψα μόνο το αρχικό, από τι αρχίζει. Για να δούμε, συμφωνούμε. Εσύ τι όνομα έχεις βάλει? Δημήτρη. Από Δέλτα. Α, γιατί και εγώ δεν τα έγραψα, γι' αυτό λέω μήπως έπεσε έξω. Μάγοι και ταχυδακτυλουργοί έδωσαν τις ευχές τους στο φίλο τους και έδειξαν ο καθένας ένα μαγικό κόλπο. Εγώ και ο προηγούμενος, ο κύριος Παρασκευάς, ο συνάδελφος, είμαστε ένας από τους ολίγους εναπομείνοντες ταχυδακτυλουργός της Ελλάδος. Χαίρομαι πάρα πολύ, τώρα βγήκαν νέα φυτώρια όπως ο κύριος Μέρλιν που βρισκόμαστε ήδη σε αυτό το υπέροχο κατάστημά του και το θαυμάζουμε. Είναι νέο φυτώριο. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι το μαγικό ραβδί. Το βλέπετε? Το λέμε μαγικό ραβδί γιατί κάνει θαύματα πολλά. Καλή ώρα. Θα κάνω λίγη αυτοσυγκέντρωση. Το χέρι κοκαλώνει. Τα πάχτερα ελευθερίζονται. Και το ραβδί αιωρείται στην παλάμη σαν να είναι ένα πούπουλο. Εδώ. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Δουλεύω Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα γενικά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Μικρούς, μεγάλους, τους πάντες. 4 τζόκερ. Και κοντινά μπορείς. 1, 2, 3, 4 τζόκερ. Παίρνω ένα φύλλο από κάτω πάνω. Τα κάνω μία έτσι και θέλω να δεις εδώ. Αλλάξανε. Και γίνανε 1, 2, 3, 4 άσοι. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη εμπειρία θεωρώ. Έχουμε φτιάξει ένα Magic Club στη Θεσσαλονίκη, το Magic Club Alexander, το οποίο είναι το μοναδικό στη χώρα. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι, ελπίζω να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ταχυδακτυλουργία κάποια στιγμή να περάσουν από εκεί. Έχω εδώ το φίλο μου τον Μέρλιν, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό μαγαζί. Από την εμπειρία μου, σε όλη την Ευρώπη, ελάχιστα μαγαζιά έχουν αυτή την υποδομή. Κάναμε μια επίσκεψη ρουτίνας, όλοι μαζί μαζευτήκαμε για να δούμε εδώ τους παλιούς μάγους, έτσι. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθαμε, το μαγαζί του πολύ ωραίο, πρώτη φορά ήρθα και εγώ στο μαγαζί. Εγώ ασχολούμαι αρκετά χρονάκια με τη μαγεία, πολύ καλό το χόμπι, γιατί χόμπι είναι για μας. Οι παλιοί από εδώ έχουμε μάθει από τους παλιούς αρκετά μαγικά και εμείς θα μάθουμε στους υπολείπους νεαρούς όπως εδώ Τέο. Και η ζωή συνεχίζεται, τα μαγικά είναι μια
ψούρα. Κάνω μία κίνηση εδώ, δεν έχω τίποτα, αλλά ξαφνικά βγαίνει ένα κέρμα. Φαντάζομαι για μένα. Εντάξει, αυτά. Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό χώρο όπως βλέπουμε όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί και ο προηγούμενος ήταν ωραίος, αλλά δεν ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση. Έχει κάνει πάρα πολύ αρβάμα και χαρά στο κουράγιο του, τη δύναμη που έχει και την αγάπη για αυτό που κάνει. Έχουμε έρθει από το Σαλόνικο να το δούμε σαν φίλοι που είμαστε. Ασχολούμαστε εγώ προσωπικά, όχι επαγγελματικά, τεχνικά έτσι λίγο με παρέες, με αυτά, λίγο close-up, λίγο μέντα, λίγο απ' όλα. Ο μάγος Μέρλιν μας ξενάγησε στο χώρο του, στον οποίο υπάρχει ένα μικρό μουσείο. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο Μουσείο των Ταχυδακτηλουργών. Αυτό το εργαλείο που βλέπετε είναι το κασετόφωνο το οποίο εξαφανίζεται. Είναι το μοναδικό που έχει μείνει, που είναι εργοστασιακό και είναι του κύριου Παρασκευά, που βλέπουμε στη φωτογραφία. Εδώ είναι, παλιότερα όταν έπαιζε τα νούμερά του, κάποιες φωτογραφίες. Και εδώ υπάρχει ένα μουσείο με κάποια εκθέματα ταχυδακτηλουργών, τα οποία είναι από τα παλιά χρόνια έως και σήμερα. Εδώ είναι ο χώρος που καθόμαστε. Συζητάμε, κάνουμε σεμινάρια και διάφορα μαθήματα. Όπως βλέπουμε τα κουτιά, τα Illusion είναι τα γνωστά που βλέπουμε στην τηλεόραση που εξαφανίζουν ανθρώπους κτλ. Υπάρχει μια ποικιλία εδώ να ρίξουμε μια ματιά. Θα πάρω ένα μπαλάκι, θα το βάλω στο χέρι μου και θα το σφίξω δυνατά. Θέλω όπως το χέρι μου έτσι να κάνεις ακριβώς το ίδιο. Σφίξ το δυνατά, στο ίδιο ύψος με μένα, σε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Θέλω να είσαι ειλικρινής σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Νιώθεις κάτι? Όχι. Τώρα? Όχι. Πρόσεξε τι έγινε. Το δικό μου μπαλάκι έφυγε. Και όχι απλά έφυγε, είναι μέσα στο χέρι σου.